Ό,τι θέλετε. Τις μετρήσεις βέβαια τις κάνουμε τις δύο Κυριακές. Και εκεί ίσως να αναγκαστούν διάφοροι να ασκήσουν τα πτυχία τους. Έχετε κάνει κρυφές εσείς. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ένας με έβρισε πρωί-πρωί, γιατί δεν λέω τις κρυφές μετρήσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Πού να τις ξέρω εγώ. Επιτρέψτε. Είναι λέει έξι μονάδες μπροστά του. ΣΥΡΙΖΑ και ΣΥΡΙΖΑ τι τις λες, πουλημένε. Κοιτάξτε να δείτε. Να ξεκαθαρίσω, είμαι πουλημένος με αυτόν τώρα. Τουλάχιστον να αντιμετωπίζουμε το θέμα των δημοσκοπήσεων με μια σοβαρότητα. Εγώ αρνούμαι να σχολιάσω δημοσκόπηση η οποία δεν έχει τα στοιχεία που παρουσιάζει και τον εξής παράγοντα. Σε πόσους τους πήραν τηλέφωνο και τους το κλείσαν, σε ποσοστό. Διότι αν παίρνεις 1000 ανθρώπους και το 60% αρνείται να συμμετάσχει και οι πληροφορίες λένε κάτι τέτοιο, νομίζω ότι από εκεί και έπειτα. Ακόμα και σε αυτές που κάνετε εσείς συμβαίνει αυτό. Για όλες τις δημοσκοπικές, δεν ξέρει κανείς ποιος την κάνει δημοσκόπηση. Εάν γνωρίζετε. Όχι, λέω αυτές που έχετε παραγγείλει εσείς, γιατί τα κόμματα άρα, κάνουν. Άρα λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Άρα λοιπόν, να απαιτήσουμε, και το λέω τώρα εδώ από την εκπομπή σας, να απαιτήσουμε λοιπόν οι δημοσκοπήσεις να έχουν και αυτή την παράμετρο. Αλλιώς από εκεί και έπειτα γίνονται και αυτά έτσι, ένα άλλο μέσο προσπάθειας δημιουργίας εντυπώσεων. Και ένα άλλο στοιχείο. Υπάρχει μια εθνική επιτροπή, η οποία μάλιστα έχει πρόεδρο τον κύριο Νικολακόπουλο. Φέτος θα υπάρχουν δημοσκοπήσεις μέχρι το παραπέντε. Μέχρι την Παρασκευή. Έτσι, μέχρι την Παρασκευή. Τον εκλογό, θα συγκληθεί δηλαδή, αυτή η επιτροπή. Θα δει αυτά τα ζητήματα. Από εκεί και πέρα να συζητήσουμε λοιπόν. Βάζετε θέμα αξιοπιστίας δηλαδή εσείς από την Βεβαίως. Βεβαίως. Βάζουμε θέμα αξιοπιστίας. Δεν γίνεται να μαθαίνουμε ότι τις ταΐζουν αβέρτα κάποιες εταιρείες. Δεν γίνεται να μαθαίνουμε ότι τα επίσημα ονόματα των δημοσκοπήσεων έχουν διάφορα άλλα φω μαγαζιά δίπλα για να κάνουν και τη δεύτερη δουλειά. Ή δεν τα ξέρετε αυτά εσείς. Είναι πολύ εύκολο να τα μάθετε. Εγώ προσωπικά, δεν τα ξέρω. Αξιόπιστος δημοσιογράφος είσαστε, έχετε επιτελεία, ρωτήστε και μάθετε. Εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω και μου δίνετε την ευκαιρία. Και όταν μάλιστα συνολικά η αγορά έχει καθίσει και δεν υπάρχουν χρήματα, τα μόνα χρήματα τελικά είναι από το κράτος. Κρατικοδίαιτες λοιπόν κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες. Θέλω να απαντήσω σε αυτό ως δημοσιογράφος. Να πούμε και για τα άλλα τώρα. Αμέσως θα πείτε. Μου δίνετε ευκαιρία γιατί με αυτό που έγινε, Αντώνη Δελατόλα, και απευθύνομαι σε σένα, με την Μαρία τη Σπυράκη, που η Μαρία είπε ότι εγώ ήξερα ότι κυκλοφορούσε ένα αεροπλάνο πάνω από την Ελλάδα φορτωμένο με λεφτά για να κατέβει να τα δώσει στις τράπεζες. Έτσι, και ότι αυτή την πληροφορία δεν την ήξερε ούτε το κανάλι στο οποίο δούλευα. Αυτό δείχνει, αν όντως έτσι με τη Μαρία, ήταν επιλογή της, δεν θα το σχολιάσω. Αλλά όμως, για εσάς που μας παρακολουθείτε από το σπίτι, εγώ δεν το ήξερα. Όχι βέβαια, κανένας δεν το ήξερα όμως. Μπορεί να είμαι κακός δημοσιογράφος εγώ. Ή μπορεί να είμαι καλός δημοσιογράφος και δεν το ήξερα. Δύο λόγοι πρέπει να υπάρχουν για να μην το ήξερα εγώ. Ή ότι είμαι καλός δημοσιογράφος ή ότι είμαι κακός δημοσιογράφος. Και επειδή κρίνω όμως δημοσιογράφος καθημερινά, εγώ οφείλω να τοποθετηθώ και πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν τα ξέραμε όλοι, κύριοι και κυρίες. Κάποιοι τα ξέρανε, κάποιοι δεν τα ξέρανε. Και δεν τα ξέρανε γιατί ήταν καλοί με εισαγωγικά ή καλοί χωρίς εισαγωγικά. Κακοί με εισαγωγικά ή κακοί χωρίς εισαγωγικά. Η Μαρία θεωρώ ότι είναι καλή δημοσιογράφος. Για να μην φαρεί ότι είναι προσωπική η επίθεση για τη Μαρία Σπυράκη. Αντώνη, δεν ξέρω αν έχεις άποψη πάνω σε αυτό. Εκτίμησε έτσι, συνάδελφος. Όχι, εγώ δεν ήξερα πάντως ότι κυκλοφορούσε ένα αεροπλάνο με λεφτά. Σαν ξέρω. Γιατί να σου πω, δεν μπορεί να με σταματάει άλλο άνθρωπο και να μου λέει αλήτη ρουφιάν δημοσιογράφο που ήξερε και το κρύβε. Εγώ δεν το ήξερα. Κοίταξε, έκανε μια εκτίμηση που ότι πήρε την ευθύνη πάνω της. Τι να πω. Βρε, και πολύ καλή. Σου είναι καλή. Εγώ δεν την κατακρίνω. Αλλά θέλω να σας πω. Για να προσγειωθούμε λίγο, υπάρχουν κρατικά.